Στην προκήρυξη 3.000 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών προχωρεί τον Μάιο η κυβέρνηση. Η απόφαση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή καθώ δεν χρειάζεται έγκριση τη από την Βουλή. Η προκήρυξη για τι 3.000 νέε θέσει αυτές των επαγγελματιών οπλιτών θα γίνει αρχέ Μαου και η πρόσληψή του τοποθετείται γύρω στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το κονδύλι για την πρόσληψη των οπλητών είναι αποτέλεσμα εξοικονομήσεων του 2016. Σχετική επιστολή απέστειλε ο Υπουργό Οικονομικών στην Βουλή. Αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση τη στρατιωτική θητεία, ο βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Τύρι Σαμψόν, διευκρίνησε ότι θα εφαρμοστεί. Αυτή η μείωση τη θητεία κατ' ουδέναν τρόπο και με κανένα λόγο δεν επηρεάζει το αξιόμαχο τη Εθνική Φρουρά. αναμένεται ότι θα εξεραστούν εκ νέου περιπτώσει όσων δικαιώνται μειωμένη θητεία ώστε αυτή να τύχει περαιτέρω μείωση.